χρόνια και δεν θυμάμαι αν ήταν Πέμπτη Παρασκευή. Νομίζω ήταν Παρασκευή, γιατί μας γύρισαν εκτάκτως τότε στην εφημερίδα. Δεν ξέραμε στην αρχή ποιος ήταν το θύμα και έκτοτε ξεκίνησε ένα πραγματικό θρίλερ σε ό,τι αφορά και τη δολοφονία του Νίκου Σεριανόπουλου, αλλά κυρίως να βρούμε και ποιος είναι ο δράστης. Έτσι. Ναι, βέβαια. Εγώ θυμάμαι εκείνη τη μέρα που έμαθα το, που έκανα γύρισμα και το μαθαίθηκε στο γύρισμα. Ξέρεις, ξαφνικά που μου κάνα μια σκηνή και δεν μπορούσα να συνεχίσω, έφυγα. Δεν άντεξα. Δηλαδή. Το θεώρησα τρελό, έπαθα σοκ. Είχατε συνεργαστεί μόνο στους δύο ξένους. Είχαμε συνεργαστεί μόνο στους δύο ξένους, αλλά κάναμε και παρέα. Βγαίναμε έξω, είχαμε δεθεί πάρα πολύ. Δηλαδή δεν ήταν μια έτσι σχέση που βρισκόμασταν απλά μέσα στο πλατό. Ήταν εσωστρεφής πολύ. Εμένα αυτή ήταν την εικόνα, πολύ εσωστρεφής. Όταν έβγαινε έξω, ήταν πιο είχε καμία σχέση. Ήταν πολύ πιο εσωστρεφής όταν έβγαινε έξω τα βράδια. Ναι. Το χαρακτηριστικό που θυμάσαι περισσότερο σήμερα από τον Νίκο, δηλαδή είναι αυτό το οποίο, παιδί. Ήταν ένας πολύ γλυκός και πολύ ευγενής άνθρωπος. Πάρα πολύ. Ένα πλάσμα τρυφερό, μια ψυχούλα. Δεν νομίζω ότι είχε σκεφτεί ποτέ κακό για άνθρωπο. Τώρα από εκεί και πέρα, εντάξει, είχε τα δικά του θέματα, προφανώς. Είχε τα δικά του θέματα, εντάξει. Αλλά νομίζω ότι οποιοδήποτε θέμα και αν έχεις, δεν σου αξίζει ένα τέτοιο τέλος. Σε κανέναν άνθρωπο δεν αξίζει τέτοιο τέλος, προς Θεού. Προς Θεού. Thank you.